Τι είναι τα micro tattoos, ξέρεις? Δεν έχω ιδέα, θα μου πεις εσύ. Τι είναι τα micro, <laughs> τα micro tattoos? ε. Κάτι με πολύ λεπτή βελόρα, φαντάζομαι κάτι τέτοιο θα φανταστώ εγώ, δεν ξέρω τώρα ακριβώς τι ας πω. Α, Έλα, εγώ. Ωραίος. εγώ ξέρω το micro extreme. Καλησπέρα φίλοι μου, καλώς ορίσατε σε μια καινούργια εκπομπή, σε ένα καινούργιο ου, επεισόδιο της Τρίλεπτης Τρίτης. Yeah. Ετοιμαστείτε γιατί σήμερα έχουμε πολλά μεγάλα προβλήματα να λύσουμε και μεγάλα θέματα να αναλύσουμε για κάτι πάρα πολύ μικρό. Ου, συναρπαστική εκπομπή σήμερα. Ετοιμαστείτε και προσδεθείτε. Πάμε! Καταρχά, είμαι ο Χρήστο Τσιντσάρη εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Και η εκπομπή αυτή εδώ, η οποία λέγεται Τρίλεπτη 3 Τρίτη, 3, αν δεν το καταλάβατε ήδη, είναι η μόνη εκπομπή στο YouTube που στην ελληνική γλώσσα αναλύει τα τουατζίδικα θέματα. Απαντάει στι δικέ σα τα τουατζίδικε ερωτήσει, πάντα μέσα σε τρία λεπτά. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Ο Μάιο είναι ένα μήνα ο οποίο είναι γεμάτο τατουάζ. Ένα τσουνάμι δερματοστιξία. Τον Μάιο συνήθω διαλέγετε να κάνετε το τατουαζάκι σα. Πριν βγείτε παραλία, τι γίνεται ρε παιδί μου. Αλλά όπως και να έχει, είμαστε εδώ για να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες σας. Επομένως, αν θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μου και να κλείσεις ένα ραντεβού για τατουαζάκι. ο καλύτερος τρόπος θα έλεγα ότι είναι το Instagram. Παραθέτω λίγο το λογαριασμό εδώ πιο κάτω. Μπε μέσα, επικοινώνησε μαζί μου και θα κάνω τα πάντα για να σε εξυπηρετήσω. Hm? Ωστόσο, αν είσαι ένα από αυτού που θέλει να έρθει από το στούντιο και να συζητήσουμε μαζί το επόμενο σου σχέδιο για αυτό που έχει στο μυαλό σου, πολύ ευχαρίστω. Απλά να θυμάσαι όταν έρχεσαι από το στούντιο ζητά τον Χρήστο Τσιντσαρί. Ξέρω ότι είναι λίγο τσιντσαρτζόντ. Τσιντσάρι. Και το τονίζω γιατί έχουμε και άλλον Χρήστο εδώ πέρα. Και αν θέλει, ανέφερε ότι βλέπει τα βιντεάκια μου στο YouTube. Γιατί το πρόγραμμα αυτού του μήνε ε, θα είναι αρκετά βαρύ. Οπότε, ε, να, την χάνει και μια καλύτερη εξυπηρέτηση. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε όμω την σημερινή μα εκπομπή, να σα θυμίσω ότι μεγάλο χορηγό αυτή της εκπομπή είναι η εταιρεία 126 Clothing. Η εταιρεία που δίνει όλους τους hardcore χαρακτήρε. εδώ, του παρα, ε. Έχουμε και καινούρια μπλούζα. Περίμενε. Α! Uno moment! Μπλουζάρα, μπλουζάρα για άλλη μια φορά εδώ πέρα. Η 126 έχει κάνει τη διαφορά, παιδιά. Φοβερό! Και... Ευχαριστούμε 1-2-6 που δίνει αυτή την υπέροχη κορμάρα για άλλη μια φορά και για όλους εσάς εδώ της παρέας μας η 1-2-6 clothing προσφέρει σε όλους εσάς 10% έκπτωση σε κάθε καινούργια σας αγορά έκπτωση με τον κωδικό ΧΡΙΣΤΟΣ10 Λοιπόν πίσω στα δικά μα εδώ πέρα γιατί έχουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα σήμερα ένα μεγάλο θέμα που μα προβληματίζει τα μάλα και μα προβληματίζει πάρα πολύ γιατί αφορά τα Micro Tattoos. Πριν όμως πάμε να βάλουμε τα τρία κλασικά λεπτά στο χρονόμετρό μας, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που μου στέλνετε μηνύματα συμπαράστασης, ενδιαφέροντος με τις απορίες σας, με τατουάζ που θέλετε ενδεχομένως να κάνετε στο μέλλον και πάντα όπως ξέρετε προσπαθώ να απαντώ σε όλες τις ερωτήσεις σας, όλες τις απορίες σας και όλα τα μηνύματά σας. Thank you very, very much. Ένα από αυτά τα μηνύματα είναι και τη φίλη μου τη Μαριέλα, με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα, σαν θέμα τη εκπομπή. Γεια σου, Χρήστο, και συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαριέλα μου. Θέλω να χτυπήσω το συγκεκριμένο τατουάζ το οποίο είναι η γάτα μου. Πολύ ωραία, Μαριέλα μου. Θέλω να το χτυπήσω στον καρπό και το μέγεθο να είναι όσο πιο μικρό γίνεται. Μα παραθέτει και μια φωτογραφία η Μαριέλα. Λοιπόν, Μαριέλα μου, σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε σένα. Πάμε να βάλουμε τα τρία λεπτά. Πάμε. Όχι πως θα μας στάσουν, αλλά λέμε τώρα. Παρακαλώ λοιπόν, τρία λεπτά στο χρονόμετρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα micro τατουάζ. Μία ματιά. λοιπόν, Μαριέλα μου, να τονίσω πως δεν είσαι η μόνη που μου στέλνει τέτοιες φωτογραφίες. Δεν είσαι η μόνη που ενδιαφέρεται να κάνει ένα τέτοιο τατουάζ. Τον τελευταίο καιρό έχουν κάνει την εμφάνισή τους παντού στο διαδίκτυο, στο Pinterest και σε διάφορες τέτοιες πλατφόρμες. Αυτά είναι τα λεγόμενα micro tattoos. Τα micro tattoos είναι τατουάζ τα οποία συμπυκνώνουν πάρα πολύ πληροφορία, πάρα πολύ λεπτομέρεια σε έναν εξαιρετικά μικρό χώρο. Ομολογώ δε ότι είναι εντυπωσιακότατα. Και χρειάζεται έναν πάρα πολύ καλό τατουατζή, tattoo artist και χρειάζεται έναν πάρα πολύ καλό tattoo artist για να εκτελέσει ένα τέτοιο σχέδιο. Όλη αυτή λοιπόν η λεπτομέρεια που χωράει μέσα σε ένα τόσο μικρό τατουάζ είναι αυτό που το καθιστά τόσο εντυπωσιακό. Η κλίμακα βλέπει παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για το πώ βλέπουμε τα πράγματα. Το ίδιο ισχύει και στα γραφίτι που βλέπουμε, τα μεγάλα γραφίτι σε κάτι πολυκατοικίε που είναι όλη η πρόσωψη γεμάτη με κάτι απίθανα σχέδια. Σίγουρα μα εντυπωσιάζουν, άρα η κλίμακα του υπερβολικά μεγάλου ή υπερβολικά μικρού είναι κάτι που μας τραβά την προσοχή. Ωστόσο υπάρχουν πολλά αλλά. Oh yes, πολλά. Και σήμερα θα τα εξηγήσουμε όλα αυτά και θα πούμε όλες τις αλήθειες που αφορούν τα micro tattoos. Τα micro tattoos χωρίζονται σε κάποιε κατηγορίε. Θα δούμε πολλά τα οποία είναι γεωμετρική φύσεω. Με μια πολύ ψηλή βελονίτσα δημιουργούνται υπέροχα γεωμετρικά σχέδια, σύμβολα, γραμμέ, τρίγωνα και κύκλοι. Υπάρχει όμω και η κατηγορία του micro realism, το οποίο αφορά ποτρέτα ε, ανθρώπων, σκύλων, ε, γατιών, ε, λουλουδιών. Μπορεί να είναι ασπρόμαυρα ή μπορεί να είναι και έγχρωμα τέτοια μικρά υπέροχα τατουάζ. Τα τατουάζ, όπω κάθε τι άλλο σε αυτόν τον κόσμο ακολουθεί κατά κάποιο τρόπο τη μόδα. Η μόδα, α πούμε, τη τεχνολογία που όλα αρχίζουν και συρρυκνώνονται, γίνονται πιο μικρά. Τα microchip, τα τηλέφωνα, τα... όλε οι συσκευέ αποθήκευση πληροφορία κτλ, κτλ. Όλα συρρυκνώνονται. Λογικό θα μου πει να συρρυκνώνονται και τα τατουάζ. Έτσι κι αλλιώ στι μέρε μα η τεχνολογία των τατουάζ, δηλαδή τα μηχανάκια, οι βελόνε, τα... οι χρωστικέ, όλα αυτά έχουν βελτιωθεί και εξελιχθεί σε έναν τρομακτικό βαθμό. Οπότε, why not, εφόσον τεχνικά γίνεται, γιατί να μην το κάνουμε. Είναι μουφα! Δεν είναι μουφα! Είναι εξαιρετικά σπάνια τεχνική που γίνεται από κάποιου φοβερού καλλιτέχνε. και θα τα αναλύσουμε όλα ένα-ένα. Αυτά τα τατουάζ λοιπόν βασίζονται στην τεχνική, σε μια εξαιρετικά δύσκολη τεχνική ομολογώ, η οποία βασίζεται στη χρήση μιας μονής βελόνας για να δημιουργηθούν αυτά τα υπέροχα σχεδιάκια. Η μονή βελόνα αποτελείται από μία μοναδική βελονίτσα. Συνήθω για πολύ μικρέ λεπτομέρειε χρησιμοποιούμε τρει μαζεμένε βελονίτσε, the three liner α πούμε, 5 liner που πάλι είναι πάρα πολύ ψηλή και η κλασική 7 liner. Τώρα, οι 7 βελονίτσε να φανταστείς, δημιουργούν μια πολύ ψηλή γραμμή, σαν αυτή που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε γραμματάκια ή πολύ λεπτά σχέδια τατουάζ. Κάποτε, μάλιστα, και εγώ ο ίδιο χρησιμοποίησα μια τέτοια βελόνα, τη μονή βελόνα, για να δημιουργήσω κάτι πολύ λεπτά σχέδια πάνω στο κορμί μου. Εφτά χρόνια μετά, αυτέ οι ψηλέ γραμμούλε δεν υπάρχουν. Δεν τι βλέπω καν. Έχουν εξαφανιστεί. Σαν πρώτη προσέγγιση, θεωρώ ότι τα συγκεκριμένα τατουάζ εκτελούνται από πάρα πολύ λίγου καλλιτέχνε. Όχι στην Ελλάδα, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Θέλω να αναφερθώ σε ένα βιντεάκι που είδα πρόσφατα από μία τύπησα, Αμερικάνα νομίζω, η οποία πήγε στη Νέα Υόρκη στο πιο γνωστό τατού στούντιο, το Bang Bang, για να κάνει ένα τέτοιο τατουάζ. Η συγκεκριμένη πελάτησα πλήρωσε, αν θυμάμαι καλά, το ποσό ήταν ένα αστρονομικό ποσό, 2.100 δολάρια, για ένα πάρα πολύ μικρό τατουάζ, το οποίο φυσικά σε έναν χρόνο χρειάστηκε touch touch-up. Δεν θυμάμαι αν το πλήρωσε το touch-up ή όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει σε έναν χρόνο χρειάστηκε να ξαναχτυπηθεί. Πολλοί από εσά μου στέλνετε μηνύματα στα οποία με ρωτάτε κάθε πότε χρειάζεται να ξαναχτυπάω ένα τατουάζ. Οπότε είναι ένα θέμα από μόνο του και σίγουρα θα το αναλύσουμε σε μια άλλη ίσω εκπομπή. Το θέμα μα όμω είναι ότι τα συγκεκριμένα micro τατουάζ δεν έχουν την απαραίτητη αντοχή στο χρόνο. Και αυτό γιατί το τατουάζ είναι ένα είδο ζωγραφική πάνω σε έναν Οργανικό να το πω καμβά. Το σώμα μα συνέχεια μάχεται και αντιμάχεται με αυτέ τι χρωστικέ που έχουν μπει μέσα στο κορμί μα. Τι τραβάει από εδώ, τι τραβάει από εκεί και οι γραμμέ χρόνο με το χρόνο λίγο απλώνουν, λίγο θολώνουν, λίγο σβήνουν. Έτσι είναι η φύση του τατουάζ. Οπότε, τι γίνεται όταν κάνουμε ένα τέτοιο μικρό τατουάζ όπου η πληροφορία είναι πάρα πολύ συμπυκνωμένη, χρέος του καλλιτέχνη του τατού artist προς τον πελάτη του είναι να ενημερώνει ότι αυτά τα τατουάζ σίγουρα δεν θα φαίνονται το ίδιο όπως είναι φρέσκα και στο μέλλον. Ένα οποιοδήποτε τατουάζ, και δεν εννοώ μόνο τα micro tattoos, εννοώ όλα τα τατουάζ, χάνουν ένα 30% της δυναμικής τους. Και αυτό γιατί όπως έχω εξηγήσει και σε άλλα βίντεο, η επιδερμίδα του δέρματό μα δεν θα περιέχει στην τελική φάση, στην επουλωμένη φάση ενό τατουάζ, χρωστική. Επομένω δημιουργείται ήδη ένα φίλτρο από πάνω, χωρί χρωστική και από κάτω βρίσκεται το τατουάζ. Η ένταση, αν θέλει, θα είναι υποβαθμισμένη ένα περίπου 30% στην τελική φάση τη επούλωση. Τώρα, αν χάσουμε το 30% τη δυναμική ενό τέτοιου μικρού τατουάζ, τα πράγματα σίγουρα θα αρχίσουν να δυσκολεύουν ω προ την οπτική, ω προ το τελικό αποτέλεσμα ενό τόσο μικρού τατουάζ. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι ότι οι γραμμέ των τατουάζ πάντα απλώνουν. Χρόνο με το χρόνο απλώνει η χρωστική μέσα στο κορμί μα. Καλά, δεν θα φτάσει από μία γραμμούλα τόση να γίνει τόση, αλλά λέμε τώρα ότι σίγουρα απλώνει. Λίγο, 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 λίγο. Όταν οι γραμμούλε ενό μάικρο τατουάζ είναι τόσο κοντινέ, μακροχρόνια θα έρθουν και θα ενωθούν και θα φαίνεται ένα σβησμένο πράγμα. Οπότε δεν θέλω να τρέφει αυταπάτε ότι αυτό που βλέπει τώρα σε αυτέ τι υπέροχε φωτογραφίε θα είναι το τελικό τατουά που θα έχει μελλοντικά. Και μπαίνουμε έτσι λοιπόν σε ένα άλλο θέμα που θέλω να θίξω και αφορά τα micro tattoos, αλλά και τα τατουά γενικότερα. Δυστυχώ ή ευτυχώ για μερικού, ζούμε στην εποχή της εικόνας. Social media, Instagram, Pinterest, γενικά η εικόνα πουλάει. Οπότε όλα αυτά τα υπέροχα τατουάζ που βλέπεις στην οθόνη του κινητού σου είναι όλα φρέσκο χτυπημένα. Είναι όλα στην πιο τέλεια μορφή που θα τα δεις ποτέ. Μερικά από αυτά βέβαια είναι και ρετουσαρισμένα λιγουλάκι. <laughs> Πολλοί είναι οι καλλιτέχνε που πειράζουν τι φωτογραφίε των τατουάζ του σε υπερβολικό βαθμό που η εικόνα με την πραγματικότητα απέχει πάρα πολύ. Φυσικά ο πελάτη τσιμπάει το δόλωμα. Τσακ! Πάει και κάνει το τατουάζ και λέει: Μα αυτό δεν είναι αυτό που έβλεπα στι φωτογραφίε σου, φίλε. Απλά να ξέρει πω πολλοί artist ζουν για τη φωτογραφία. Του ενδιαφέρει να βγάλουν μια ωραία φωτογραφία του τατουάζ. Ασχέτω αν είναι κάτι που θα μείνει, που θα φαίνεται ωραίο, ζωντανό και στο μέλλον πάνω σου. Όλα για την εικόνα, φίλε μου. Δυστυχώ. Το άλλο θέμα είναι ότι αυτά τα τατουάζ χρειάζονται εξαιρετική ποιότητα δέρμα. Ο μεσογειακό τύπο δέρματο, να το πω έτσι σε γενικέ γραμμέ, δεν είναι ο κατάλληλο για τέτοια μικρή μικρή λεπτομέρεια. Δεν είμαστε Νορβηγοί, Σουηδοί, Ιαπωνέζοι για να έχουμε την τέλεια ποιότητα άσπρου δέρματο. Λυπάμαι πάρα πολύ. Οπότε, αν το δερματάκι σου είναι super soft, white, softex, ψάξει να βρει έναν καλό τατού artist που να εξειδικεύεται σε αυτά τα τατουάζ. Και κατά ομολογία δεν θα το βρει στην Ελλάδα. <σίλει> δεν φταίει ο πελάτη που θέλει τέτοια τατουάζ, γιατί είναι άκρο εντυπωσιακά. Αν υπήρχε περίπτωση να έχουν και την ίδια αντοχή ω προ το χρόνο, είμαι σίγουρο ότι θα έκανα και εγώ τέτοια τατουάζ πάνω μου, ίσω και σε πελάτε. Αλλά το μέγεθο και η ποσότητα τη λεπτομέρεια που χωράει σε ένα μικρό τατουάζ είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ενημερώνουμε πάντα τον πελάτη για το τι είναι εφικτό και τι δεν είναι εφικτό και τι μένει στο τέλο, μετά την επούλωση, μετά από ένα χρόνο, μετά από δύο χρόνια, μετά από μία δεκαετία. Δεν λέω όχι στα πολύ μικρά τατουάζ. Απλά θεωρώ ότι ο σωστός επαγγελματίας tattoo artist πρέπει να ενημερώνει τον πελάτη για το τελικό αποτέλεσμα, την τελική έκβαση και για την ε, μακροχρόνια εικόνα του τατουάζ του. Ναι στο μικρό, αλλά θεωρώ πως η συγκεκριμένη τάση των micro-tattoos είναι μια τάση η οποία δυστυχώ έχει να κάνει με το να τραβάμε, να εντυπωσιάζουμε με τη φωτογραφία μα στο Instagram και δεν είναι για τον δερματότυπο, να το πω έτσι, των Ελλήνων. Από ό,τι έχω καταλάβει, αυτά τα micro τατού μπορεί να μην στοιχίζουν λιγότερο από ότι ένα πολύ μεγαλύτερο τατουάζ. Δεν πάει με το τετραγωνικό μέτρο, δεν είναι μπουλιατζή ο άλλο, τόσα τετραγωνικά μέτρα τείχο, τέτοια είναι η τιμή. Μην νομίζει λοιπόν, επειδή είναι μικρό, θα στοιχήσει πολύ λιγότερο. Τώρα, πονάει περισσότερο, λιγότερο. Ε, ο πόνος μάλλον είναι ο ίδιος. Τα τουάζ είναι στο κάτω-κάτω. Ελάτε λοιπόν να το συζητήσουμε από κοντά ή μέσω γραπτού μηνύματος και θα παραθέσω όλα τα social link εδώ στην περιγραφή του βίντεο για το πώς μπορείς να έρθεις σε επικοινωνία μαζί μου ή αν προτιμάς να περάσεις από το στούντιο, ανέφερε ότι βλέπεις τα βιντεάκια μου στο YouTube για να σε φέρουν σε επαφή με μένα και να μιλήσουμε, να καθίσουμε, να τα συζητήσουμε όλα και να βγάλουμε ένα σωστό, άρτιο και ένα καλό αποτέλεσμα το οποίο θα μείνει και στην πάροδο του χρόνου. Όλα τα social link εδώ παρακάτω στην περιγραφή για το πώ μπορεί να έρθεις σε επαφή μαζί μου. Είμαι ο Χρήστο Τσιντσάρη και αυτή ήταν η τρίλεπτη τρίτη. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο μα, μέχρι το επόμενο βιντεάκι μα, σα θέλω όλη μου την αγάπη και σα εύχομαι μια καλή εβδομάδα. Και ωραία τα τουά φυσικά. Γεια σα. Και γαμό τη μπλούζα. Ευχαριστούμε 126 που δίνει αυτή την υπέροχη κορμάρα για άλλη μια φορά. Μαζί, παρέα με την τρίλεπτη τρίτη.